Και να δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πολλή συζήτηση γίνεται τις τελευταίες ημέρες για την μεταλλινή την εποχή, μετά και την επίσκεψη της Επιτρόπου Φερέιρα στην περιοχή, η οποία ζήτησε από τους φορείς δουλειά, πολλή δουλειά και ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον γνωστό επιχειρηματία, πρώην βουλευτή, τον κύριο Χάρη Κάθανα, να δούμε τι γίνεται με το επιχειρήν. Κάτι που έπρεπε να είχε προχωρήσει, καθώς όλοι μιλάμε για επιχειρήσεις και νέες επενδύσεις την επόμενη ημέρα. Καλησπέρα, κύριε Κάτανα. Καλησπέρα, κύριε Μαρκοπούλου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Σήμερα είχατε και ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, παρέμβαση και πάλι για το επιχειρήν και για την επόμενη ημέρα. Εκεί λοιπόν θα εστιάσουμε την συζήτησή μας. Ήδη θα έπρεπε να δημιουργηθούν κάποιες επιχειρήσεις που να ισορροπούν όλο αυτό που χάνουμε με την απολιγνητοποίηση. Γιατί καθυστέρησαν όλα τόσο πολύ, κύριε Κάτανα? Κύριε Μαρκοπούλου, την εποχή όπου είδαμε και τα αποτελέσματα της απώλειας των μαθητών στα σχολεία της Εορδαίας, 30% κάνουν αφορά τα δημοσιεύματα στην εισαγωγή μαθητών το νέο έτος στην Εορδαία. Την εποχή που βλέπουμε τον νηπιαγωγείο του Κρόβου Κοζάνης να κλείνει λόγω έλλειψης μαθητών και σε πολλά άλλα μέρη της περισφέρειας ασφαλώς, εμείς τι κάνουμε? Απολύουμε επενδύσεις. Αυτό το λέω δυστυχώς, γιατί παρόλες τις ευνοϊκές ρυθμίσεις όπου η κυβέρνηση, ο ΑΔΕ, έχουν δώσει για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, εμείς στην ουσία από έλλειψη διεκδίκησης και από πολιτική ανυπαρξία διώχνουμε επενδύσεις. Είδαμε κάλλιστα πριν από μερικές ημέρες ότι ένα μεγάλο εγχείρημα που, για όσους γνωρίζουν, συζητιόταν τους τελευταίους μήνες στην αίθουσα στη Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα στην Κοζάνη. Μιλάω για την εταιρεία Next Go Mobile, η εταιρεία η οποία κατασκευάζει ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Συζητιόταν να έρθει στην Κοζάνη λόγω των ειδικών κινήτρων του ΑΔΕ για μια επένδυση των 100 εκατομμυρίων ευρώ και δημιουργίας άμεσα 1.000 θέσεων εργασίας. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τι σημαίνει αυτό αυτή την εποχή για τον νομό Κοζάνης και την περιφέρεια. Αντιθέτως, λόγω έλλειψης του σιδηροδρομικού σταθμού, όπου λανθασμένα κατά τη δική μου εκτίμηση διακόπηκε σε σχέση με την Εορδαία, αλλά και λόγω της μη υλοποίησης ακόμη του σιδηροδρόμου, όπου έρχεται σε ένα διάστημα, μιλάμε για τη σιδηροδρομική Εγνατία, η εταιρεία αποφάσισε και προφανέστατα κατευθύνεται προς την πόλη του Βόλου, καθώς υπάρχει το λιμάνι εκεί και θα διευκολύνει τις εξαγωγές. Και έτσι χάσαμε μία πολύ μεγάλη. Δηλαδή. Κύριε Κάτανα, και έτσι χάσαμε μία πολύ μεγάλη επένδυση για την περιοχή. Και θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα και 1.000 νέες θέσεις εργασίας και δορυφορικά πόσες επιχειρήσεις θα δούλευαν γύρω από την συγκεκριμένη επιχείρηση. Κύριε Κάτανα, εκπονείτε κάποιο σχέδιο, κάποιο πρόγραμμα, μία μελέτη από την περιφέρεια που θα στηρίξει τους επιχειρηματίες την επόμενη μέρα? Αυτό το πρόγραμμα που εκπονείται αυτή τη στιγμή είναι ένα πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων όπου σχετιζόταν στο παρελθόν με τις εργασίες της ΔΕΗ, με κάποια θεματάκια που προφανώς από ό,τι μαθαίνω παράνε προς διόρθωση, όπως τα χαρτιά που θα κατέθεταν οι υπεργολάβοι και ζητούνταν, εν πάση περιπτώσει, να δοθούν κάποια καθαριστικά από τους εργολάβους. Ποιος εργολάβος θα κάτσει να δώσει φορολογικά στοιχεία στον υπεργολάβο για να συμμετέχει στο διαγωνισμό? Μαθαίνω ότι πάει προς διόρθωση το συγκεκριμένο άρθρο, άρα ελπίζω και εκτιμώ ότι στο επόμενο διάστημα θα τρέξει αυτό το πρόγραμμα, που ελπίζω η κατανομή του να είναι πολύ πιο σωστή από την κατανομή που έγινε στο προηγούμενο πρόγραμμα, και μιλάω για το πρόγραμμα μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπου είδαμε τι έγινε. Από τις 5.700 επιχειρήσεις πήραν μόλις οι 1.700 και ακόμα δεν τα πήρανε. Δεν τα πήρανε. Σε αναμονή των περισσότερων επιχειρήσεων. Πιστεύω ότι το επόμενο πρόγραμμα που αφορά τις επιχειρήσεις που συνδιαλλάσσονται σε σχέση με τη ΔΕΗ και τον άνθρακα θα δυναμηθεί πολύ καλύτερα και θα έχει πολύ καλύτερη επιτυχία, άρα και αποτύπωμα στην κοινωνία της ΠΕ Κοζάνης και Φλωρίνης, όπου αφορά κυρίως. Από την άλλη, θα ξανακάνω, παίρνοντας την ευκαιρία από το βήμα σας, έκκληση για την εκπόνηση ενός νέου προγράμματος για τον επιχειρηματικό κόσμο της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς βλέπουμε ότι η απολιγνητοποίηση προχωρά χωρίς να έχονται επενδύσεις και ο επιχειρηματικός κόσμος της Κοζάνης, μιας και δεν πήρε τα οικονομικά ωφέλη που πήραν άλλες περιοχές κατά τη θερινή περίοδο από την τουριστική σεζόν, το χρειάζεται περισσότερο από ποτέ. Χρειάζεται δηλαδή για άλλη μια φορά να διεκδικήσουμε πράγμα που δυστυχώς, κύριε Μαρκοπούλο, ομολογώ από το βήμα σας ότι δεν βλέπω να συμβαίνει από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Αυτά όσον αφορά το επιχειρήν. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά και πολύ δρόμο ακόμη. Πρέπει να γίνουν εξειδικευμένα προγράμματα, κύριε Κάτανα, ώστε να στηριχθούν οι επιχειρήσεις, αλλά να δημιουργηθούν και νέες επιχειρήσεις. Γιατί πώς θα καλυφθούν οι χαμένες θέσεις εργασίας, αν δεν έρθουν επιχειρηματίες να επενδύσουν στην περιοχή, την ώρα που ακούμε τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, να λέει ότι ενδιαφέρονται πάρα πολλοί επιχειρηματίες να έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Εν αναμονή λοιπόν αυτών των νέων επενδύσεων, θα το χαρούμε και θα το χαιρετήσουμε όλοι αυτό το νέο ξεκίνημα. Εγώ θέλω να μείνουμε λίγο στην χειμερινή περίοδο. Θερινό τουρισμό δεν είχαμε. Το κουβεντιάσαμε, άλλωστε κάναμε και αναλυτικό ρεπορτάζ για τα 6 εκατομμύρια που πέρασαν από τα διόδια, δεν άφησαν τίποτα στην περιοχή. Έχουμε μπροστά μας τον χειμερινό τουρισμό. Έχουμε πολύ ωραία χωριά, παραδοσιακούς οικισμούς και όχι μόνο, χιονοδρομικά κέντρα. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε επισκέπτες. Έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα να στηρίξουμε τους ξενοδόχους και τους ανθρώπους της εστίασης. Την ώρα που επικρατεί και σε κάποιες περιοχές, τολμώ να πω, οργασμός επενδύσεων στη χώρα, κυρίως στην Νότια Ελλάδα, αλλά και στη Θεσσαλονίκη μας, όπου ο καλός φίλος Αποστόλης δικός σας τα πάει εξαιρετικά στην περιφέρειά του, στα Γιάννη ο κύριος Καχρημάνης το ίδιο. Εμείς δεν έχουμε κάνει το αυτονόητο. Από το καλοκαίρι φωνάζουμε και είστε μάρτυρες και εσείς δημοσιογραφικά, ότι πρέπει να διαφημίσουμε την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα λιμάνια της, στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας, στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, ούτως ώστε να ακουστεί στους τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα. Θα ξαναναφέρω ότι πάνω από 6 εκατομμύρια τουρίστες πέρασαν την Εγνατία Οδό, εδώ έξω από την Κοζάνη, έξω από τα γρεβενά μας, για να διέλθουν από την Ήπειρο στην Χαλκιδική, προφανέστατα οι περισσότεροι. Δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε κανένα ούτε το ελάχιστο ποσοστό, ούτε ένα 5% εξ αυτών, όπου θα σήμαινε κάτι πολύ σημαντικό για τη Δυτική Μακεδονία. Βλέπω ότι αυτή η απραξία σε σχέση με τις διαφημιστικές καμπάνιες συνεχίζεται, με αποτέλεσμα οι εκτιμήσεις μου να μην είναι δυσίωνες για τον χειμερινό τουρισμό, δυστυχώς κυρία Μαρκοπούλου, στην Δυτική Μακεδονία. Ένα χειμερινό τουρισμό που ξέρουμε ότι η Δυτική Μακεδονία έχει την πλειονότητα των χιονοδρομικών κέντρων της χώρας, πολύ υψηλού επίπεδου παροχές. Μάλιστα, βλέπουμε το τελευταίο διάστημα όπου έχουν αποχωρήσει και οι παράνομοι μετανάστες, θα μπορούσε ακόμη και αυτό, αν θέλετε, να διαφημιστεί, ούτως ώστε να προσεγγιθούν ακόμα και οι πιο διστακτικοί που θα ερχόταν στα χιονοδρομικά. Μην ξεχνάμε ότι πέρσι τα χιονοδρομικά δεν λειτουργήσαν σε όλη τη χώρα λόγω της καραντίνας και του κορονοϊού. Έτσι. Πολλοί λάτρες των βουνών για το σκι έχουν πάρα πολύ όρεξη να επισκεφτούν ορεινές περιοχές, με πρωταγωνιστή τη Δυτική Μακεδονία σε όλη την επικράτεια αναφέρομαι, διότι μην ξεχνάμε ότι παραδοσιακά οι καλύτεροι τουρίστες για τη Δυτική Μακεδονία ήταν οι Θεσσαλονικοί και οι Αθηναίοι, όπου ερχόταν τριήμερα και διήμερα στα βουνά της Δυτικής. Και να μην ξεχνάμε ότι έχουμε 3 χιονοδρομικά κέντρα, Βίτσι, Βίγλα και στην Βασιλίτσα, που σημαίνει ότι να δουλέψουν λίγο αυτά τα χιονοδρομικά κέντρα θα είναι πολύ καλύτερη η οικονομία μας την επόμενη μέρα. Συγκεκριμένα πράγματα, κύριε Μαρκοπούλου, καλό την Εταιρεία Τουρισμού της Δυτικής Μακεδονίας, όπου την απαρτίζει ένας άξιος περιφερειακός σύμβουλος και αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Βαβλιάρας, να προβεί άμεσα σε διαφημίσεις στο R3 στη Θεσσαλονίκη και στα δημόσια κανάλια που θα μπορεί να πάρει καλύτερες τιμές η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ούτως ώστε να προβληθεί το κάλος, το ορεινό κάλος της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να μένουμε άλλο άπραγοι την ώρα που ο νομός Φλόρινας, νομός Κοζάνης, νομός Γρεβενών, νομός Καστοριάς έχουν τόσα κάλλη. Πάρα πολλοί άνθρωποι, δεν σας το λέω τυχαία, έχω ακούσματα από ανθρώπους του παραγωγικού ιστού και σοβαρούς επιχειρηματίες των Αθηνών, θέλουν να στείλουν κόσμο τουριστικά με λεωφορεία στη Δυτική Μακεδονία. Ο κόσμος δεν έρχεται γιατί δεν ξέρει τα κάλλη της Δυτικής Μακεδονίας. Πρέπει λοιπόν να γίνουμε κοινωνοί διαφημίζοντας αυτό το εξαίρετο τουριστικό προϊόν που έχουμε στη Δυτική Μακεδονία. Μπροστά μας είναι η εποχή, προλαβαίνουμε. Έχουμε άλλωστε Οκτώβριο, συνήθως αυτές οι σεζόν ξεκινάνε από τις 15 Νοεμβρίου και μετά. Θα πρέπει να το διαφημίσουμε ούτως ώστε αυτοί που μπορούν και αυτοί που θέλουν, και πιστέψτε με, δεν είναι λίγοι, ειδικά μετά από ένα χρόνο καραντίνας, να επισκεφτούν τη Δυτική Μακεδονία και τις ομορφιές της με ό,τι μπορεί να σημαίνει οικονομικά
αυτό για τον τόπο μας, κυρία Μαρκοπούλου. Και πρώτα οι Δυτικομακεδόνες σας κάνουν ένα ταξιδάκι στις γειτονικές περιοχές. Άλλωστε, τι είμαστε, όλοι είμαστε μια γειτονιά. Η Κοζάνη με τα Γρεβενά με την Καστοριά, η Καστοριά με την Κοζάνη, οι αποστάσεις έχουν μικρύνει. Όλοι μπορούμε να κάνουμε μία βόλτα στη Δυτική Μακεδονία και για τις ομορφιές, αλλά για να στηρίξουμε και τους επιχειρηματίες. Και στην τελική εμείς θα στηριχθούμε, κύριε Κάτανα. Τα χρήματα αυτά επιστρέφουν. Ας μην ξεχνάμε, το λέω πάντοτε και ως επιχειρηματίας, ότι το χρήμα γεννάει μόνο όταν γερνάει και, όταν γερνάει και αλλάζει χέρια. Στη Δυτική Μακεδονία είμαστε και λίγοι αριθμητικά. Δυστυχώς εκτιμώ ότι από την απογραφή που έρχεται θα δούμε μεγάλη πτώση στον πληθυσμό της Δυτικής Μακεδονίας. Δεν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στους νομούς. Υπάρχουν μόνο πλεονεκτήματα που πρέπει να μας ενώσουν όλους, ούτως ώστε να προσφέρουμε όλοι μας σε πρώτη φάση στο τοπικό ΑΕΠ, αλλά και από την άλλη να πάρουμε αυτό που παίρνει η υπόλοιπη χώρα κατά τους 6-7 τουριστικούς μήνες. Χρήματα από άλλες περιοχές και από τα Βαλκάνια. Δεν μπορούμε να βλέπουμε βορειοελλαδίτες να πάνε σε χειροδρομικά σε γειτονικές χώρες των Βαλκανίων και να μην έχουμε τον τρόπο να τους προσελκύσουμε εμείς εδώ. Θεωρώ ότι είναι κάτι πολιτικά ανεπίτρεπτο. Έχουμε τις ευθύνες, πρέπει να γίνουμε κοινωνοί. Ξέρω ότι και εσείς αλλά και όλα τα τοπικά μημεία κάνουν ό,τι μπορούν προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά δυστυχώς, αν δεν διαφημιστούμε σε μεγάλα κανάλια εθνικής εμβέλειας, το αποτέλεσμα δεν θα είναι το επιθυμητό. Κύριε Κάτανα, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Την επόμενη φορά που θα έχουμε τηλεοπτικό ραντεβού και σας το ζητάμε πολύ συχνά και ευχαριστούμε ιδιαίτερα, θέλω να μιλήσουμε για την βόρεια ζώνη Πολυφέτου και να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε επιτέλους τα νερά. Να είστε καλά, κύριε Κάτανα. Ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Και εμείς τώρα θα πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε ένα ρεπορτάζ. Τι λένε οι επιχειρηματίες της εστίασης, τι ζητάνε, τι θέλουν και ποια τα προβλήματα που βίωσαν όλο αυτό το διάστημα.